Κυριάκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυριάκο Βελόπουλο, κυρίε και κύριοι. Πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Και ξέρει την πάσα, για να σε σκεφτώ τώρα και να σε ενοχλήσω, για να βγει στον αέρα, την έδωσε ο φίλο ακροατή τώρα που μόλι κλείσαμε. Θα σου πω. Έχω ξεκινήσει εδώ και λίγε μέρε εγώ. Εχθέ έβγαλα ένα κομμάτι. Ψάχνω, κάνω ένα ρεπορτάζ, ψάχνοντα να βρω και να δω τι γίνεται στην UEFA. Με τον νέο πρόεδρο, στη ρωσοκρατούμενη UEFA, πώς μπορώ να το συνδέσω με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον ελληνικό αθλητισμό και με όλα αυτά που γίνονται τελευταία εδώ, στην Ελλάδα. Πάντα για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ψάχνοντας λοιπόν την περίπτωση του Τσέφεριν, έφτασα. Τσέφεριν, όπου καθένας όπως θέλει, του Σλοβαίνου. Έφτασα. Έφτασα στο κομμάτι που. Και δεν το έχω ψάξει πολύ καλά ακόμα, που ανέφερε ότι αυτός είναι ο εκλεκτός των Ρώσων. Δηλαδή οι Ρώσοι τον πήραν, και μάλιστα υπάρχει και εμπλοκή Πούτιν, ας πούμε, τον πήραν και τον έφεραν και τον έβαλαν πρόεδρο, γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία, φοβήθηκαν μην το χάσουν και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω αυτές τις λεπτομέρειες τώρα μαζί σου, για να μην σε κουράσω. Θέλω, ο προηγούμενος ακροατής, ξέρεις τι, να σου πω το τελευταίο. Ο προηγούμενος ακροατής μου είπε ότι εσύ λες συνεχώς. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Και λέω, βρες τον Κυριάκο, έτσι, όσοι φίλοι είμαστε, ότι ο Πούτιν με τον Σαββίδη δεν έχουν καλές σχέσεις. Το λες εσύ, λέει συνεχώς. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τώρα λοιπόν, πάρε την μπάσα εσύ και ξεκινά. Άκουσε, εγώ δεν θα πω ποτέ ψέματα, τουλάχιστον για όσα γνωρίζω γύρω από το ρωσικό παράγοντα. Εγώ ήξερα το αντίθετο, έτσι. Δηλαδή, αυτό έπεσε από τα σύννεφα τώρα. Εντάξει, τι έπεσε από τα σύννεφα. Μπορεί να ψάξει άπειρα βίντεο και άπειρε δημοσιεύσει σε ρωσικό τύπο που αναφέρονται στις ψυχρές σχέσεις των δύο ανδρών, που οφείλονται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή δεν εξελέγει ο κ. Σαββίδης ως βουλευτής με το κόμμα που κατέβαινε στις εκλογές. Ναι. Επιτέθηκε στο Μετβέντεφ τότε που ήταν στην ηγεσία του κόμματος και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί πέρα υπάρχει ολόκληρο βίντεο του Πούτιν, ο οποίος ευθέως επιτίθεται στον κ. Σαββίδη. Αυτά τα κρύβουν. Κοιτάξτε, το πρόβλημα στα ελληνικά μας ενημερώσεις είναι ότι είμαστε πολύ φτωχοί εμείς, προς εισαγωγικών, σε χρήματα. Οπότε με ένα χιλιάρικο σε ένα site μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Δίνεις ένα χιλιάρο και σε κάνει Θεό. Ναι. Που αντάσχει, ας πούμε, καλά και με το Θεό τον ίδιο. Που αντάσχει και με το Σύριο καλά. Δίνεις 10 χιλιάρικα, ναι. Έχεις ένα ραδιόφωνο δικό σου, όλη μέρα σε λιβανίζει. Δίνεις 5 χιλιάρικα, έχεις ένα κανάλι δικό σου, ο δημοσιογράφος λέει ότι είσαι ο καλύτερος. Ξέρεις τι σκέψη έκανα. Έλεγα, από τη στιγμή που η UEFA είναι ρωσοκρατούμενη, δηλαδή από εκεί ξεκίνησα, πώς είναι δυνατόν να κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός εκεί και ο Σαββίδης να μην μπορεί να κουνηθεί εδώ πέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, έτσι. 3:30 σήμερα. Μπορεί σε λίγο να αλλάξει τα δεδομένα. Για τα τη UEFA, σου επαναλαμβάνω, δεν έχω άποψη γιατί δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα συνδέονται μερικά πραγματάκια. Ναι, για πες. Άλλο θέλω να σου πω. Όχι, αυτό που λες, έτσι ακριβώς είναι. Ξέρω ότι έχουν σχέση, αλλά δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες για να σου πω. Αυτό που ξέρω εγώ, ας πούμε, ναι. Είναι ότι διαβάζω σε κάποια site τα οποία γλύπουν όλη μέρα τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Θα παίρνει και ποτάθλημα, θα παίρνει και Champions League και μακάρι να πάρει ο άνθρωπος και μακάρι να κάνει δουλειά. Ναι. Αλλά όταν είμαστε στο Άγιο Όρος μαζί με τον Ιβάν, ναι. Ο πρόεδρος που την πέρασε χαιρέτησε εμένα, αλλά δεν χαιρέτησε τον Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, από δίπλα. Για πότε λες τώρα? Τώρα έρθει το Μάιο εδώ ο πρόεδρος Πούτιν. Α, πριν λίγους μήνες. Δηλαδή, έδειξε σαν να μην κάνει τον δίνει σημασία. Πέρασε, ούτε καν σημασία τον έδωσε. Ο άνθρωπος έγινε τεράστιος επιχειρηματίας και πάρα πολλά λεφτά, το συζητάω αυτό. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Δεν θέλω να εσύ επειδή τα ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν τα ελληνορωσικά, γι' αυτό τώρα δεν σου σκέφτηκα κιόλας, να είναι καλά ο φίλος ακροτής μου, δω στην πάσα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, δηλαδή τώρα αυτό που μου λες, μάθαινο πλάκα τώρα. Δηλαδή είσαι μαζί στο Άγιο Όρος και χαιρέτησε εσένα, δεν χαιρέτησε τον Σαββίδη ο Πούτιν. Υπάρχουν μάρτυρες για αυτό που σου λέω και δεν λέω ψέματα. Εγώ υπάρχει και το βίντεο που έχω χωρίσει κι εγώ έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Γιατί όλες οι φωτογραφίες, ρε παιδιά, του Ιβάν Σαββίδη είναι πριν από 7 χρόνια? Έχετε μια φωτογραφία με τον Πούτιν να είναι μαζί τελευταία 2-3 χρόνια? Ρωτώ εγώ σένα. Ψάξε στο αρχείο, ναι. Γιατί βγάζει μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, για τον Πούτιν κάποιος. Μετά ναι. Με το μουστάκι που έχει και ο Σαββίδης, μια παπάλια φωτογραφία με τα παράσημα από 7-8 χρόνια. Πού είναι οι χειράψεις? Εδώ έχετε, ας σου παρουσιάσω εγώ 5-6 φωτογραφίες δικές μου με τον πρόεδρο Ρωσίας. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν καλό, πάσα τους, αλλά θέλω απλά να ξέρουν οι Έλληνες μερικά πράγματα. Για πες. Μην συνδέουν και συγχαίουν πράγματα. Και δεν έχω τίποτα από τον άνθρωπο, είναι επιχειρηματίας προς Θεού, έτσι. Κάνει τη δουλειά του. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε, γιατί εσύ, Κυριακό, ανατρέπεις όλο αυτό το που γνωρίζαμε, ρε φίλε. Εγώ λέω την αλήθεια, Γιώργο. Ναι, με αυτό που λες. Άλλο τα οπαδικά μου συναισθήματα,
άλλο η πραγματικότητα και άλλο η αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αυτό που είδα, αυτό που βλέπω λέω. Τα πάει πολύ καλά με το Άγιο Όρος ο Ασαβίδης, με συγκεκριμένες μονές. Ο άνθρωπος είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, κάνει δουλειά στον ΠΑΟΚ, αν είναι ικανοποιημένοι υπαξίως δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορεί να καλλιεργούμε μύθους γύρω από ένα πρόσωπο. Επειδή 10 site, 20 site παίρνουν από ένα χιλιάρικο και γράφουν ό,τι θέλουν. Αυτά δεν γίνονται. Κάποιες φορές σοβαρευτούμε. Ο καθένας ανοίγει ένα site και γράφει ό,τι θέλει. Δεν θέλω, δηλαδή θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν ορισμένοι ότι ούτε από μηχανιστές υπάρχουν. Γιατί κάποιοι πίστευαν ότι ο Σαββίδης θα σώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν σώζει τον ΠΑΟΚ από ένα Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ σώζεται από τους ΠΑΟΞίδες. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόεδρο που λέγεται Σαββίδης, ναι, βάζει λεφτά, κάνει λεφτά ο άνθρωπος, το χωστάμε και λεφτά ακόμη από το δάνειο που έδωσε στην ομάδα για να ξεχρεώσουμε την εφορία ως ο ΠΑΟΚ. Χωστάει λεφτά ο Σαββίδη. Το πρόσωπο Σαββίδη δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Δεν ξεχρέωσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χωστάει τώρα. Τι εννοεί δεν ξεχρέωσε. Δεν ξεχρέωσε. Πώς δεν ξεχρέωσε, αφού η ανώνυμη εταιρεία ΠΑΟΚ δεν χωστάει. Χωστάει στον πρόεδρο από ό,τι ξέρω, μην μπερδεύεσαι. Στον πρόεδρο τι εννοείς ότι χωστάει. Μα είναι καταγεγραμμένο δάνειο ιστορικό από ό,τι ξέρω, ρε παιδιά. Εντάξει, αυτό 1,5-2 εκατομμύρια είναι, Κυριακό. Γιατί δεν χωστάει. Δεν μιλάμε κανένα τεράστιο νούμερο. Αν, γιατί ήξερε κανείς πριν έρθει ο Σαββίδης πώς θα ψήσει ο ΠΑΟ. Ψάχναμε να δούμε πώς θα χωστάει. Ναι, κάτι ναι. Μην πήγε άνθρωπος. Πάνε μου, θα σε πάω και στον ΠΑΟ γιατί ξέρω ότι... Μην φύγει ο ΠΑΟ, μην φύγει από τον ΠΑΟ. Όχι, όχι, μην φύγει. Καλά είναι εκεί, καλά κάνει δουλειά όσο μπορεί. Τέταρτος, πέμπτος ο ΠΑΟ. Τρίτος, καλά είναι εκεί που είναι. Να ζω εκεί ήμασταν σκιαλιός, αλλά πας περίπτωση. Μου κάνει εντύπωση, που μιλάς έτσι. Όχι, εγώ είμαι ειλικρινής. Το δυστύχημα, ξέρεις την πολιτική, δυστυχώς έμαθαν οι άνθρωποι να τους λες ψέματα. Να τους λες ότι καλός που είναι ο Ιβάν, παιδιά, ναι, πάω, ναι, ότι καλός που είναι ο Τσίπρας, ότι καλός που είναι ο Μητσοτάκης, ο Βελόπουλος, καλός. Όχι. Τα λάθη, λάθη και αλήθεια, αλήθεια. Γιατί έκανε δηλώσεις. Όταν ήρθε, εγώ τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, έχω φάει και μαζί του, τον έχω το ξενοδοχείο του, έχω μιλήσει μαζί του. Έτσι, ξέρω τι σου λέω, είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν συζητά αυτό. Είναι. Αλλά είχε πει θα πάρει προτάσεις από τη Champions League. Τα δεν λέγονται, γίνονται. Εντάξει, γίνονται, ακόμη 5 χρόνια είναι. Κάτσε ρε, μπορείς να γίνεις 70 χρόνια και ακόμα θα συζητάμε τα πράγματα, πλάκα μου κάνει. Ναι, ναι. Θέλω, και, όμως άσε, θέλω να μου... Ζαγόρα, κάτσε. Αν σε βάζα τώρα σε ένα πρόεδρο στον ΠΑΟΚ με τα λεφτά που έχει ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Και σου λέει αδερφές, στηρίζω οικονομικά. Σε 5 χρόνια θες κάνει ομάδα, το λέω εγώ. Άστα τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ή το περιβάλλον φταίει γύρω από τον πρόεδρο ή ο ίδιος δεν γίνει σωστά. Αυτά τα δύο δεν υπάρχει καλή λύση με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στον ΠΑΟ. Και έχει βάλει λεφτά. Και έχουν πέσει λεφτά. Εννοείται. Αλλά λοιπόν κάτι φταίει εδώ. Εσύ πού το... Άντε αφού με πήγες εκεί, για πες πού, εσύ πού το... Πού εντοπίζεις το πρόβλημα. Έχει μια τεράστια και ισχυρή προσωπικότητα ο συγκεκριμένος άνθρωπος όπως όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες και κάνει λάθη. Επιμένει στα λάθη. Δεν θέλω να πω στην ανάλυση των λαθών, αλλά επιμείνει σε λάθη που κάνει έτσι κι αλλιώς. Τι... Είναι και λίγο πόντιος, τι να κάνουμε τώρα. Αν είσαι πόντιος, πας ευθεία ρε Ζαρκά. Ναι, ρε, εντάξει. Πας μονοκόμματα. Έτσι, και εγώ πόντιος μου, και πάω μόνο ευθεία, δεν πάω δεξιά αριστερά. Ευθεία θα πάω. Να σου πω λίγο. Το... Μου, στους ανθρώπους. Μου γράφουνε, με ρωτάνε, μου λένε να σε ρωτήσω ποιος έκλεισε το ραντεβού Πούτιν Τσίπρα. Ραντεβού δεν υπήρχε, παιδιά. Μισό λεπτό να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Για πες. Ραντεβού δεν υπήρχε. Η επίσκεψη που την είχε ανακοινωθεί εδώ και δύο χρόνια, ρε παιδιά. Ήταν για τα χίλια χρόνια, για τη ρωσική παρουσία στη Ρωσία, στο Άγιο Όρος. Ήταν μια επίσκεψη που είχε ανακοινωθεί. Δεν ήταν θέμα συναντήσεως των δύο ανδρών. Και ήταν υποχρεωμένος επιτακόντας στην Αθήνα να δει και τον Τσίπρα. Έτσι αλλιώς αυτό είναι θυμικό δίκαιο. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο κ. Σαββίδης θα πάει πολύ καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον ΣΑΝΕΛ. Έτσι, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ είναι αμερικανικής προσεγγίσεως με τους ΑΝΕΛ κόμμα. Άρα δεν μπορεί να τα πηγαίνει καλά και με τη Ρωσία ο κ. Σαββίδης. Ας βάλουμε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Όταν εγώ στην άδεια που καταθέσει και Ζαγόρα έχω βάλει εσένα διευθυντή και όλους τους φίλους σου που είστε ξέρω εγώ ένα κόμμα που είναι αμερικάνο σειρούμενο, ναι. Δεν μπορεί να λέω ότι είμαι φιλορώσος. Δεν γίνεται. Στο δικό μου το μαγαζί παραδείγματος χάρη στο κανάλι θα βάλω ανθρώπους που είναι υπέρ των ρωσικών απόψεων, σχέσεων και της ορθοδοξίας. Ναι. Δεν μπορώ να βάλω άθρησκους. Ναι. Δεν γίνεται. Okay. Γι' αυτό για ποιο... Να διαβάζουμε... Για ποιο κανάλι λες. Για ποιο κανάλι λες τώρα, αυτή την άδεια που κατέθεσε... Η αίτηση που κατέθεσε ο φίλος μας ο Ιβάν Σαββίδης και έβαλε όλα τα στελέχη των ΑΕΛ μέσα. Η οποία ΑΕΛ είναι γνωστό ότι είναι φιλοαμερικανικής προσέγγισης. Τι να κάνουμε, θα τα αλλάξουμε κι αυτό, θα τα αλλάξουμε κι αυτό. Και πώς γίνεται αυτό ρε Κυριάκο, πώς κουμπώνει αυτό τώρα, πώς έγινε. Μα δεν κουμπώνει. Είναι αυτονόητο. Ο κύριος Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Θα βγαίνει καλά με κάθε κυβέρνηση. Θα φίλος του Σαμαρά όταν είναι Σαμαράς. Φίλος του Τσίπρα σήμερα. Αύριο φίλος της Αγόρα μας Σαμαροπυργός. Δεν έχει... Είναι επιχειρηματίας. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής. Η ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο. Μην κοροϊδευόμαστε.
Πώς λοιπόν έχουμε που είναι ο Ρώσος και φίλος του Πούτιν, πάω και συνεργάζομαι με φιλοαμερικανούς. Μερικά πράγματα δεν συνάδουν με τη λογική. Αυτό ναι, εννοώ. Ναι, γι' αυτό τώρα σε έβγαλα. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Με μέσα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για ποιο λόγο, για να το ξαναπάω εκεί τώρα. Ο Σαββίδης με τον Πούτιν λες σήμερα ότι δεν έχουν καλή σχέση. Είχαν καλή σχέση και κάτι συνέβη. Περίμενε, ρε Κυριάκο. Περίμενε, μην είσαι βιαστικός. Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτός. Είχαν καλή σχέση και κάτι συνέβη και χάλασε. Τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια? Γιατί τώρα με αυτό που μας λες σήμερα, με αυτό που μου λες μάλλον εμένα, που ψάχνω το θέμα εδώ και μέρες, τώρα αρχίζω και συνδυάζω κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί να είναι μακριά από την UEFA. Βρες μια φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βρες μια φωτογραφία του Προέδρου με τον Πούτιν τα τελευταία 4-5 χρόνια. Που να είναι μαζί δίπλα-δίπλα και χαιρετιούνται. Καλά, αυτό δεν παίζει και ρόλο, Κυριακό. Γιατί να παίζει ρόλο αυτό? Όχι, άκουσε με λίγο. Μπορεί να μην γουστάρει ο άλλος να βγαίνει φωτογραφία. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην γουστάρει. Μαζί μου ήταν στο Άγιο Ρωσούλιο, σε παρακαλώ τώρα. Μαζί ήμασταν και στο Ποτάτο, ήμασταν μαζί στο γραφείο με τον Ιβάν Σαββίδη. Καθίσαμε, τα είπαμε, συζητήσαμε. Τι είπατε? Σε παρακαλώ, δεν θα πω περισσότερα. Τίποτα, τι κάνει, Γιάννη, κακή κουκιά, σπέρδο τι είπαμε. Τι σημασία έχει? Τα ενίκω μία Δήμο. Άλλο σου λέω, δεν υπάρχει καλή σχέση με το Ροστόφ Σταδρόμ, έχει προβλήματα δικαστικά ο πρόεδρος δυστυχώς. Θέλω να το πάρει η κυβέρνηση της Ρωσίας. Δεν τα ξέρετε αυτά, ρε παιδιά, εσείς. Πες τα, πού να τα ξέρουμε, ρε Κυριακό? Εμείς με τον Αθανασιάδη και με τον, με τον Κάτσε ασχολούμαστε. Να όχι, εντάξει, καλά κάνετε αυτή τη δουλειά σας. Αλλά λέω λοιπόν, ο πρόεδρος έχει ένα ροδόμε στο Ροστόφ και εκείνη στα δικαστήρια με την κυβέρνηση της Ρωσίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση της Ρωσίας είναι ο Πούτιν, είναι η Ρωσία, δεν είναι ο Πούτιν. Με τον Πούτιν γιατί υπάρχει θέμα. Σου εξήγησε ότι υπήρξε μια ψύχρανση των σχέσεών τους όταν έκανε δηλώσεις εναντίον του κόμματος, εναντίον του Μετβέντεφ, ο κύριος Σαββίδης και ακούδησε μετά μια άλλη πορεία ψύχρανση των σχέσεών τους. Μακάρι να τα ξαναβρούν προς Θεού, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα φάνηκε ότι αποσιοποιήθηκε και ο ίδιος. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά με τον αμερικανικό παράγοντα λόγω ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προσεγγίσει λίγο την ελληνική κυβέρνηση γιατί θέλει να επενδύσει εδώ. Με τον αμερικανικό παράγοντα πώς πάει δηλαδή καλά? Πώς το εννοείς αυτό? Ρώσος και να πηγαίνει καλά με τον αμερικανικό παράγοντα, μου κάνει εντύπωση που έτσι πως το λες. Στο δικό μου το κανάλι δεν θα βάζω ποτέ άτομα τα οποία έχουν σχέση με τον αμερικανικό παράγοντα, όταν είμαι φιλορώσος ή όταν είμαι φιλοαμερικανός ή φιλογερμανός, δεν βάζω το αντιπάλου στρατοπέδου άτομα μέσα. Και όπως κατάλαβε. Δηλαδή εγώ, αν θα έκανα ένα κανάλι, θα βάζω και ένα φιλογερμανός, θα βάζω ανθρώπους που είναι φιλογερμανοί. Δεν υπάρχει λόγος να βάλεις αντιπάλους της Γερμανίας που να βρίζουν τη Γερμανία, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, έχει βάλει, αν δεις, τα στελέχη που στελεχώνουν στο φάκελό του τα άτομα, για την άδεια που την πήρε ο άνθρωπος, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα την πάρει ουσιαστικά, μαζί με το Μαρινάκι. Γράφει μέσα ονόματα συγκεκριμένα, είναι όλα των ΑΝΕΛ. Όλα. Οι ΑΝΕΛίτες είναι οι φιλοαμερικανοί, ναι, περισσότεροι. Τα κάμπτα. Ναι. Το κρύψουμε γι' αυτό. Θα το κρύψουμε γι' αυτό. Και οι ελληνορωσικές σχέσεις σε ποιο επίπεδο βρίσκονται? Είτε μου βάζεις τον κάδρο το Σαββίδη, είτε δεν μου το βάζεις. Σε πολύ κακό επίπεδο. Κακό? Δυστυχώς. Γιατί? Γιατί? Σε πολύ κακό επίπεδο. Γιατί έχουμε συρθεί πίσω από το άρμα της Γερμανίας και της Αμερικής χωρίς να πάρουμε κάτι, δεν κατάλαβες. Δεν είναι. Εγώ λέω να κάνω καλές σχέσεις με τον Ζαγόρα, αρκεί να κερδίσω εγώ, να κερδίσει και αυτός. Ναι, εννοείται. Εδώ πλέον με τη Δύση κερδίζουν μόνο αυτοί. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη είναι να προσεγγίσω την ομόδοξη Ρωσία, να προσεγγίσω τον πρόεδρο Πούτιν και να δω τι μπορεί να κερδίσει ως χώρα. Τι μου δίνεις, τι θέλεις, το συζητάμε και μπορεί να κερδίσουμε και δυο. Αν κερδίσει μόνο ένας, win-win είναι αυτή η ιστορία. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κάνει καλά τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Ας την κάνει λίγο καλύτερα και θα πάει καλύτερα και η ομάδα. Ας οργανωθούν καλύτερα στον ΠΑΟΚ και θα πάει πολύ καλύτερα η ομάδα. Αλλά τα υπόλοιπα να μην τα καλλιεργούν τα site. Δεν πρέπει, δηλαδή είναι λάθος. Τι καλλιεργούν δηλαδή? Ο Βελόπουλος, λέω Βελόπουλος τυχαία όνομα. Ο Ζαγόρας είναι φίλος του Πούτιν και τα πάει καλά με τον Πούτιν και είναι κολυκτάρια. Φτάνει παραμύθια. Ας σταματήσουν να καλλιεργούν μυθέματα στον κόσμο. Κοίταξε, αν ισχύει που δεν έχω λόγο να σε αφισβητώ, απλά σήμερα το μαθαίνω από σένα και μου κάνει τεράστια εντύπωση, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. Αφού ισχύει αυτό που λες ότι δεν υπάρχει έτσι δίωδος επικοινωνίας ή δεν έχουν καλές σχέσεις ή είναι ψυχραμένοι κτλ., αρχίζω και καταλαβαίνω, συνδυάζω κάποια πράγματα με το κομμάτι του ρεπορτάζ, με το κομμάτι που ψάχνω εγώ στην UEFA. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά με τον Τζέφεριν, τον οποίο τον Τζέφεριν μάζεψαν κάποιες άλλες ομοσπονδίες. Ο Πούτιν μάζεψε κάποιους ολιγάρχες και τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρέπει να χάσουμε το Μουντιάλ, πρέπει να το πάρουμε, θέλω να μας το φάνε. Λοιπόν, θα κανονίσετε να βοηθήσετε. Ρώτησα χθες τον Βασίλη Τσαμπράκο που ήμασταν στον αέρα όπως τώρα, καλή ώρα μαζί, αν ξέρει, αν ήταν μέσα στους 15-20 ολιγάρχες που είχε καλέσει ο Πούτιν. Ρώσους δηλαδή, αν ήταν μέσα ο Σαββίδης, δεν το ήξερε, δεν το ξέρω κι εγώ σε αυτή την κουβέντα που έγινε.
Λοιπόν, και προσπάθησαν όλοι, μάζεψαν τις ομοσπονδίες και από εκεί που ήταν να βγει κάποιος και από εκεί που ο Τσέφεριν δεν πολύ ήθελε να βγει, να εκλεχθεί πρόεδρος, ας πούμε, ή να μπει μπροστά, βγήκε πρόεδρος αυτός. Τον εξέλεξα. Πρόεδρος είναι αυτός. Μόλις έλαβα ένα SMS, μου λέει αυτό που μου λες. Θα πω ένα φίλο που ξέρει καλά τα χρεωστικές σχέσεις. Και γι' αυτό μου αυτό κάνει τώρα εντύπωση. Δηλαδή, τον ρωσοκρατούμενη UEFA, Ρώσο αναδρεμέο, γιατί και ο πατέρα του είχε γραφείο, δικηγόρο είναι ο Σέφεριν, έτσι. Νομικό είναι ο πρόεδρο. Ναι. Και ο πατέρα του τεράστιο είχε συνεργασία με του Ρώσου, με τον Πούτιν κτλ. Και δεν μου κουμπώνουν κάποια πράγματα. Λέω, δεν μπορεί να έχει προβλήματα το ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι ο Σαββίδη, να φωνάζει, να ορίεται ο Σαββίδη και ακόμα η UEFA. Να σου πω, Γιώργο, ναι. Γιώργο, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν εσύ ως ΠΑΟΚ πας και ενώνεσαι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό εναντίον του Ολυμπιακού, πέρυσι πρόπερση, σύρεσε πίσω από άλλους. Και φέτος. Έχεις θέμα. Τι πέρυσι πρόπερση. Και τώρα που μιλάμε. Και όταν αυτοί οι δύο άλλοι πάντα σου δίνουν την πεποίθηση ότι σε θεωρούν υποδιέστερο, τότε είσαι αφελής. Αυτό σου ρωτάει μονικά, είναι τα λάθη του. Ή μπαίνεις και λες είμαι ολιγάρχης, έχω λεφτά γιατί έχει λεφτά. Αυτός και η ομάδα δεν πάει περιπτώσει και κάνω τον ΠΑΟΚ ισχυρό εγώ. Πατάω στα πόδια μου, αν δεν συνεργάζεσαι με Μελισσανίδη, που άνθρωπος κοιτάει την ΑΕΚ και καλά κάνει, δεν κοιτάει τον ΠΑΟΚ. Ή τον Αλαφούζο που κοιτάει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και έχω δημιουργήσει προβλήματα από ό,τι θέλουν. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και όταν ενώνονται τρεις εναντίον του ενός, υπάρχει θέμα, ξέρεις. Έτσι. Σημαίνει ότι οι τρεις είναι αδύναμοι. Το πιασές. Φυσικά και το πιασέ και είναι αυτό που με προβληματίζει εμένα τόσο καιρό. Απλά ξέρεις τι θέλω, να ρωτήσω. Να μου το γράφουν και φίλοι που μας ακούνε. Ο Σαββίδης θέλει να κάνει κόμμα. Τελικά. Γιατί το διαψεύδει συνεχώς. Και είχε ακουστεί ότι υπήρχε μια συνεργασία υποβόσκουσα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ Βελόπουλου και Σαββίδη. Τι έγινε με αυτό? Καμία συνεργασία. Καμία. Με ανθρώπους που επαναλάβαν, με ανθρώπους που δεν έχουν καλές σχέσεις με την Ρωσία και με ανθρώπους που κάνουν σχέσεις με Σίδρα και Ανέλ που είναι ό,τι χειρότερο που έχει στην Ελλάδα, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχέσεις. Το θεωρώ καλό επιχειρηματία μέχρι εκεί. Το να σου πω κάτι, το να κάνεις κόμμα είναι εύκολο, να σου το πω ευθέως. Και ο Μαρινάκης έχει κόμμα. Ή έχει κόμμα. Μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεις επηρεάζει την πολιτική. Εάν θέλει να κάνει κόμμα, ο ίδιος να μάθει πρώτα να μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά και είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να έχει ένα κανάλι και να επηρεάζει την πολιτική. Αυτό πήγε να κάνει σαν δεσί, κόμμα. Κόμμα δεν θέλει να κάνει. Δεν θέλει να μπει στην πολιτική. Τι να πει, στην πολιτική, ρε, εσύ, Γιώργο μου θέλει και γκάτς, δεν θέλει μόνο λεφτά, θέλει να το έχει κιόλας. Εντάξει. Όπως, κατάλαβα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλει να κάνει, λες εσύ. Που τα ξέρεις καλά. Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Δεν κάνω χαβαλέ τώρα. Ρωτάω κανονικά. Έχει γύρω του κάτι που λένε, ξέρετε, κάτι που λένε, τα οποία θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, να τον βάλουν να βάλει τα λεφτά, να βάλει το κανάλι και να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί. Μην μπερδεύεστε. Όχι ο ίδιος του. Όχι να μπει ο ίδιος ο αρχηγός. Το περάσα στο μυαλό ότι κάποιοι ίσως να θέλουν να κάνουν ένα ακόμα αυτός για να μπορούν να κάνουν δήλωση αυτή και να γίνουν πολιτικοί αυτοί αρχηγοί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, πώς δεν κατάλαβα. Το κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα, ναι. Δεν το κατάλαβες. Πώς το κατάλαβα, το κατάλαβα. Α, μπράβο. Λέω... Γιατί γύρω του, εντάξει, συγγενείς, γαμπρίξ, αδέρφια κτλ. Πολιτικά όντα είναι οι άνθρωποι. Και σου λέει, ας βάλει τα λεφτά. Αυτός πάρει το κανάλι και να μας φορωθεί εμάς. Λογικό το ακούω. Αλλά ο ίδιος να μπει μπροστά, forget it. Είναι επιχειρηματίας, δεν είναι κοροϊδό. Δεν είναι χαζός ο Σαββίδης. Είναι επιχειρηματίας. Και κοροϊδό δεν ήταν ποτέ. Ναι, εντάξει, αλλά... Και αν δεις και λίγο τον μπαθ, θα δεις ότι δεν έβαλε λεφτά. Πολλά, ενώ τι έσοδα έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι, τι συνήχε και πόσα πλήν από τα 5 χρόνια. Τα κάνατε ποτέ εσείς? Αυτό σημαίνει ότι είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ότι δεν έβαλε την εταιρεία μέσα, ότι η εταιρεία έχει ισολογισμό καλό. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, ναι, ναι. Άρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν είχε ένα καλό κουμανταδόρο, δεν χρειάζεται το Σαββίδη για να βγει οικονομικά. Απλά ήταν ο Ζαγοράκης άνθρωπος που ξέραμε μπάλα, δεν ξέραμε από οικονομικά. Ήρθε και 5-6 από γύρω εκεί πέρα κάτι περίεργη τύπη, όπως τόσα χρόνια στον ΠΑΟ, που λιμενόταν την ομάδα. Γιατί είχαν να φάνε μαντήλι να κλάψουν και το παίζαν παράγοντες. Άρα λοιπόν, όταν οικονομοτεχνικά έχεις ένα μεγάλο μαγαζί που λέγεται ΠΑΟ και έχεις έσοδα, έχεις και έξοδα, γίνεται δουλειά, πίστεψέ μου. Αν έβαζε κάτι παραπάνω, σαν να βρει κάποια εκατομμύρια, 20, 30, 40 παραπάνω, 50 από την τσέπη του, ίσως ο ΠΑΟ θα ήταν πρώτος με διαφορά. Αλλά δεν τα βάζει. Η σαβάκα σε πανιά τα πηγαίνει. Συν ένα πλην ένα. Εκτός αν έχω άδικο εγώ, ρε παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα είναι επιχειρηματίας. Και καλά κάνει. Έτσι επιχείρηση, είναι ΑΕ. Έτσι. Μάλιστα. Εντυπωσιάστηκα από αυτά που μου είπες. Δεν τα ήξερα. Όχι, μπορείς να ψάξεις. Αν ξέρεις αγγλικά, γιατί ξέρεις αγγλικά. Καλά, για να μπορείς να καταλάβω αυτά εδώ, όχι τόσο. Ω, περίπου.
Βάλε κάποιον που ξέρει πολύ καλά αγγλικά ή ρώσικα, μπες σε ρωσικές σου σελίδες. Ρώσικα καλύτερα, καλύτερα ρώσικα, καλύτερα πια αγγλικά. Ναι, εγώ έτσι τα ψάξα, γιατί έχω δύο συνεργάτες που ξέρουν πάρα πολύ καλά ρώσικα. Μπαίνουν μέσα, Sputnik, Russia Today, ψάξτε, βάλτε το όνομα, βάλτε αεροδρόμιο Ροστό. Ναι, ναι, εγώ και εγώ για το κομμάτι του ρεπορτάζ που ψάχνω τις τελευταίες μέρες, έχω βάλει άνθρωπο ο οποίος ξέρει ρώσικα. Και ψάχνει αρχεία των προηγούμενων χρόνων, όχι τα χθεσινά και τις προηγούμενες εβδομάδες. Για να κουμπώσω το θέμα του Τσέφεριν. Έτσι, ότι λοιπόν, είναι ο εκλεκτός του Πούτιν και δεν γίνεται να, είναι, να λύνουν και να δίνουν οι Ρώσοι στην UEFA και εδώ να έχουμε θέμα με το Σαββίδι. Το πρόβλημα, αγαπητέ, να μην μπορεί να κάνει κάτι. Θα το πω δημοσίως και μας ακούν στη Θεσσαλονίκη. Είναι ότι 2-3 ραδιόφωνα που είναι τα αθλητικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, λόγω οικονομικής δυσπραγίας μπορεί να έχουν κάποιες διαφημισούλες από τον κύριο Σαββίδι και λένε διάφορα δικά. Το δικαιολογώ εγώ αυτό. Αλλά μέχρι και ένα σημείο έτσι, μην λέγε ψέματα στον κόσμο συνέχεια. Ξέρουμε πώς είναι η δουλειά. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σου λέω, ζήτω, που θα πάει καλά. Παιδιά, τα παραμύθια έχουν και ένα τέλος. Ας σταματήσουμε λίγα για αυτό στο δεύτερο. Ας κοιτάξουμε τον Πάοκ. Ας κοιτάξουμε τον Άρη, τον Ερακλή. Ας αφήσουμε το με τον Πούτιν στη ησυχία του. Το ανακατεύουμε τον Πάοκ και με τον Σαββίδι. Μάλιστα. Κυριάκο, λίγο μέτρο. Θέλει, ναι, αλλά ξέρω εγώ. Τώρα μας τα πες λίγο διαφορετικά τα γράμματα. Πολλούς αγώρες, άκου λέγω Γιώργο, θέλει και πολλούς αγώρες να ψάξουν λίγο το θέμα, αλλά να μην είναι μέσα στα payroll το της Παϊρακλής, Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Για να μην ανοίξω παραπάνω στόχο, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Και στην πολιτική δουλεύει το σύστημα έτσι. Συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είναι στα payroll των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατίας, των ΑΝΕΛ. Και βγαίνουν και κάνουν σχόλια. Λοιπόν, αυτός ο δημοσιογράφος είναι δεδομένο ότι θα λιβανίζει όλη μέρα το Βελόπουλο. Γιατί του δίνει 2.000 το μήνα, 1.000 το μήνα. Και έχουν πέσει και οι τιμές τα τελευταία, ξέρεις, είναι πολύ χαμηλά. Limit down. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βελόπουλε. Τίποτα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Κυριάκο. Να είσαι καλά.